Δεν είμαστε ειδικοί πάνω στο θέμα της ψυχολογίας, σε καμία περίπτωση, οπότε μπορεί να κάνουμε κάποια ορολογία λάθος. Επίσης, το παρακάτω βίντεο βασίζεται σε εμπειρίες διαφόρων ανθρώπων, οπότε η αυθεντικότητά τους πιθανώς να είναι αμφισβητήσιμη. Και πάλι όμως, όσοι από εσάς έχετε δουλέψει σε αυτόν τον τομέα ή έχετε δουλέψει σε κάποιο ψυχιατρίο, ξέρετε πολύ καλό ότι υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις όπου μπορεί κάτι να ξεφύγει πολύ άσχημα. Όχι, αυτό δεν είναι ένα χαρούμενο βίντεο. Σήμερα δούμε τις 7 χειρότερες περιπτώσεις που έχουν συναντήσει ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Δεν είμαι ο ίδιος ψυχίατρος, μα κάποια που ξέρω. Εγώ δουλεύω στα επίγοντα ενός ψυχιατρικού νοσοκομείου και μια νοσοκόμα που δούλευε εκεί μου είπε για έναν ασθενή, ο οποίος είχε καταφέρει να την τρομοκρατήσει πραγματικά. Αυτός ο τύπος απλά της έλεγε ξανά και ξανά για το πώς θα την έβρισκε όταν έβγαινε έξω, θα τσέκοβε τα άκρα, θα την έγδερνε και άλλα τόσα απέσια πράγματα που θα τα θυμόταν για πάντα. Μα δεν θα είχε την ευκαιρία να τα θυμάται, γιατί θα τη σκότωνε μετά. Χρόνια μετά δεν είχε ακούσει νέα του τύπου από τότε. Αυτή η ιστορία είναι ο λόγος που από τότε, όταν έρχομαι σε επαφή με επικίνδυνους τροφίμους, γυρίζω ανάποδα το καρτελάκι με το όνομά μου ώστε να μην τον δει ο ασθενής, ακόμα και αν αναγράφεται μονάχα το μικρό μου. Έκανα την πρακτική μου σε ένα δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο όπου είχαν έγκλειστους μερικούς πολύ επικίνδυνους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς είχαν στερήσει τις ζωές άλλων. Ορισμένοι μάλιστα είχαν κάνει κακό στην ίδια τους την οικογένεια. Νομίζω πως ο ασθενής, ο οποίος με έκανε να νιώσω περισσότερο άγχος από ποτέ, ήταν μια ασιάτισσα γυναίκα, γύρω στο 1,50 σε ύψος, της οποίας της άρεσε να πιάνει ψηλή κουβέντα με το προσωπικό. Έκανα τη βάρδιά μου στον όροφό της και δεν την είχα ξαναπετύχει, οπότε τη γνώρισα και καταλήξαμε να μιλάμε για περίπου 10 λεπτά όσο της έδινα τα φάρμακά της. Διάβασα αργότερα το φάκελό της και έμαθα πως είχε δώσει τέλος στη ζωή των παιδιών της με ένα ψαλίδι και έπειτα έκανε το ίδιο στον σύζυγό της. Μπορώ να πω πως αυτό με σόκαρε απίστευτα. Δεν είμαι ψυχίατρος, μα έχω υπάρξει ασθενής. Οι περισσότερες από τις φορές που χρειάστηκε να εισαχθώ σε ψυχιατρίο ήταν με άτομα τα οποία ήταν άκακα και καμιά φορά με κάποιον ψυχωτικό ασθενή, μα όχι κάποιον που θα φοβόσουν πολύ. Μια φορά βρισκόμουν σε μια ψυχιατρική κλινική, μετά από μια αποτυχημένη μου απόπειρα. Τώρα, στα νοσοκομεία συνηθίζουν να χωρίσουν τους θαλάμους με το πόσο χρειάζεται να σε προσέχουν, οπότε είναι φυσικό να μπαίνουμε σε συγκεκριμένα δωμάτια. Ήταν εκείνος ο τύπος, κοντά στα 20, που φαινόταν να μην με συμπαθεί και πολύ. Μου φώναζε σε μια ξένη γλώσσα. Ήταν απίστευτα ψυχωτικός και σε κάποιο σημείο είπε στο προσωπικό πως βρισκόταν μέσα σε ένα βενζινάδικο και ρωτούσε πως βρέθηκε στο ψυχιατρίο. Το προσωπικό του νοσοκομείου φερόταν καλά τις περισσότερες φορές και ενώ τις έκαναν κάθε 15 λεπτά για να δουν αν ήταν όλοι καλά, δεν βρισκόταν συνεχώς κάποιος έξω από τον θάλαμο για να δει αν οι ασθενείς άρχισαν να τσακώνονται. Αυτό ήταν τρομακτικό, ειδικότερα τη νύχτα όταν θα ξυπνούσαμε το πρωί και ανακαλύπτουμε πως έλειπαν πράγματα. Ο τύπος που προανέφερα άρχισε να πνίγει το συγκάτοικό του και το προσωπικό παρακολουθούσε έξω από τον θάλαμο. Ο καημένος ο συγκάτοικός του, που δεν ήταν καν τόσο άρρωστος, είχε μαχαιρωθεί και τα άτομα από τα επίγοντα νόμιζαν πως το έκανε στον εαυτό του. Κατέληξα να μείνω μερικές μέρες ακόμα. Μετά από αυτό, κατάφερα να βάλω τον εαυτό μου σε μια σειρά. Θυμάμαι να σκέφτομαι, δεν κατάφερα να κάνω κακό στον εαυτό μου, μα εκείνος ο τύπος τα σίγουρα θα μου έκανε κακό. Βρισκόμουν κλεισμένο σε μια ψυχιατρική κλινική. Είχαμε έναν τύπο ο οποίος έπασχε από την κοινωνική προσωπικότητα. Δεν είχε συναισθήματα, δεν νοιαζόταν για τους άλλους και δεν δίσταζε να πληγώνει κάποιον άλλον για να πάρει αυτό που θέλει. Για κάποιους ασαφείς λόγους, για τους οποίους δεν θέλω να μιλήσω, βασικά δεν δεχόταν ποτέ τιμωρία για τα εγκλήματά του. Είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τους συγγενείς του και είχε κάνει κακό σε πολλά ζώα, μα εισήχθηκε κόντρα στη θέλησή του στο ψυχιατρίο. Ήταν ένας τεράστιος τύπος. Επιτέθηκε σε μέλη του προσωπικού αρκετές φορές και παρόλο που ήταν ήρεμος τις περισσότερες φορές, όταν ήμουν εκεί, υπήρχαν κάποιες στιγμές ευτυχώς στις μέρες που είχα ρεπό που προσπάθησε να παλέψει με μέλη του προσωπικού και χρειάστηκε να τον ακινητοποιήσουν. Κρατούσα αποστάσεις αφού δεν ήταν ασθενής μου και δεν τον πλησιάζα ποτέ χωρίς να έχω άλλους κοντά μου. Είμαι αρκετά μικρός όμως και δεν θα είχα καμία ελπίδα να προσπαθούσε κάτι. Έκανα την νυχτερινή βάρδια σε μια ψυχιατρική κλινική, σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οι περισσότεροι ασθενείς είναι εντάξει και δεν μας δημιουργούν προβλήματα.
Όμως είναι εκείνος ο τύπος στη δικιά μου πτέρυγα που κάνει τη νυχτερινή βάρδια τόσο δύσκολη και τρομοκρατεί το προσωπικό. Συνήθως κοιμάται το βράδυ, μα τελευταία δεν κοιμάται. Είναι πολύ απαιτητικός και αν δεν του δώσει αυτό που θέλει, μπορεί να γίνει αμέσως πολύ βίαιος. Προσπαθώ να μένω όσο πιο πολύ μακριά του μπορώ γιατί τον μετέφερα στη δικιά μου πτέρυγα επειδή επιτίθενο στο προσωπικό. Δεν τους ορμούσα απλά. Τους πλησίαζε κρυφά από πίσω, τους έκλεινε το στόμα ώστε να μην ουρλιάξουν για βοήθεια και τους έδερνε. Την προηγούμενη εβδομάδα, μια νοσοκόμα του είπε να μπει στο ντους και να πάρει τα φάρμακά του αν ήθελε να το ανοίξουν την τηλεόραση. Εκείνος απλά της απάντησε: Θες μήπως να τις φας σήμερα. Πλέον είναι λίγοι αυτοί που προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα μαζί του. Ασθενής εδώ. Έχω εισαχθεί σε ψυχιατρίο μερικές φορές και ενώ δεν φοβήθηκα ποτέ για την ασφάλειά μου, έχω βρεθεί σε καταστάσεις που με αναστάτωσαν. Η χειρότερη και η πιο θλιβερή ήταν η περίπτωση ενός γέρου πάνω από 65 χρονών που έπασχε από σχιζοφρένεια. Ήταν πολύ γλυκός, μα τον έπιαναν κρίσεις και ταρασσόταν από τις παρεστήσεις του και κατέληγε να απαιτεί τα πιο παράλογα πράγματα. Ποτέ δεν ένιωσα ότι θα μου έκανε κακό, μα όποτε τον έβλεπα να τα χάνει, απλά φώναζα γρήγορα τις νοσοκόμες. Έπρεπε επίσης να φορά μια σακούλα κολοστομίας, η οποία τον ενοχλούσε τρομερά και την τρυπούσε κάθε φορά κάνοντας το περιεχόμενό της να τρέχει στο πάτωμα. Έπειτα προσπαθούσε να σε αγκαλιάσει. Δεν νομίζω πως κατάλαβε ποτέ ότι έκανε ζημιά στη σακούλα, απλά την τρυπούσε συνέχεια σαν να ήταν το τικ του. Ελπίζω να είναι εντάξει τώρα. Κατά κάποιο τρόπο χαίρομαι που ήταν αυτός η πιο δύσκολη περίπτωση που συνάντησα και όχι κάποιος άλλος χειρότερος. Νοσοκόμα εδώ. Δούλευα σε ψυχιατρική κλινική όταν το παρακάτω συνέβη. Για την ακρίβεια, δούλευα σε μια κατοικία για άτομα με σχιζοφρένεια. Βρισκόμουν σε ένα γραφείο χωρίς τηλέφωνο και ήμουν το μοναδικό άτομο που δούλευε στο συγκεκριμένο κτίριο. Ένας από τους ασθενείς έπαθε ψυχωτικό επεισόδιο και προσπάθησε να με σκοτώσει. Γρήγορα κλείδωσα την πόρτα του γραφείου μου και παγιδεύτηκα εκεί με αυτόν απ' έξω να προσπαθεί να με σκοτώσει και να φωνάζει για το τέλος του κόσμου, την πτώση του ανθρώπου και τον Αδάμ και την Εύα. Επίσης κουνούσε βία την πόρτα και προσπαθούσε συνεχώς να μπει μέσα. Είχε προσπαθήσει να σκοτώσει τη γειτόνισά του πριν από χρόνια γιατί έκανε ηλιοθεραπεία στην αυλή της και αυτό τον έκανε να νομίζει πως αυτό ευθυνόταν για το επερχόμενο τέλος του κόσμου. Θυμάμαι να σκέφτομαι πως δεν θα ξαναβλέπα ποτέ τα παιδιά μου. Όταν τον άκουσα να απομακρύνεται ξανά, έτρεξε έξω από το δωμάτιο και μέχρι την πόρτα του διπλανού κτηρίου. Με κυνήγησε, με άρπαξε από τα μαλλιά και μου ξεκόλλησε μια ολόκληρη τούφα. Μόλις ένας άλλος από τους νοσοκόμους στάθηκε ανάμεσά μας, εκείνος σταμάτησε, με κοίταξε και παρήλθε στην πραγματικότητα. Είπε: Συγγνώμη που σου τράβηξε τα μαλλιά. Πονούσε για όλη την υπόλοιπη μέρα και δεν μπορούσα να σταματήσω να τρέμω. Ήταν ένα πολύ καλό άτομο όταν έπαιρνε τα φάρμακά του, μα δυστυχώς είχε σταματήσει να τα παίρνει λόγω ενός προβλήματος με το αίμα. Έχω βρεθεί σε επικίνδυνες περιπτώσεις ξανά, μα ποτέ σε κάτι παρόμοιο. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.